Mystery Box Vegan πιάτο σας έχουμε ζητήσει. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε. Μήπως και καταφέρει να έρθει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο πρωτοστάτης του βιγκανισμού. Εγώ είμαι βιγκαν. Φάτο! Στην ελληνική γαστρονομία. Βάλε και καρυδάκι. Καρύδι τρώτε? Ναι, ναι. Αν έχει ξυστεί κανένα πρόβατο πάνω στην καρδιά. Αλλά δυστυχώς δεν θα προλάβει να είναι μαζί μας σήμερα. Ένα χειροκρότημα για να του στείλουμε την αγάπη μας. Γιάννη, εσύ. Κι εγώ, σεφ, δυσκολεύτηκα αντίστοιχα. Γενικότερα δεν είμαι πολύ έτσι συνειφασμένος με το χώρο του vegan, της vegan μαγειρικής. Και εγώ, όπως και ο Λευτέρης, κάποια πιάτα έτσι για να εξυπηρετήσω κάποιους καλεσμένους οι οποίοι είναι αυστηρά vegan. Από εκεί και πέρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να γίνεις vegan? Σεφ, χωρίς να προσβάλλω κανέναν από τους vegan, καλύτερα να αρχίσω να τρώω χαρτοπετσέτες. Κατεβαίνω κάτω στις 3 η ώρα τη νύχτα και τη βρίσκω να τρώει σαλάμια και τυριά. όχι. Ήθελα να πω ότι αυτό που είπα στους κριτές για τις χαρτοπετσέτες και αυτά σαφώς ήταν στο πλαίσιο του χιούμορ. Σαφώς όμως δεν είναι η δικιά μου φιλοσοφία ούτε να μαγειρεύω ούτε να τρώω vegan. Αλλά δεν ήθελα να προσβάλλω κάποιον. Είναι σαφώς και έχω μαγειρέψει για ανθρώπους που είναι vegan και το σέβομαι. Ο καθένας το κάνει για τους δικούς τους λόγους. Το παϊδάκι δεν γίνεται ρε σεφ να το βγάλουμε από τη δίαιτα. Το καλαμάκι το χοιρινό. Είναι σάντουιτς και είναι σουβλάκι. Το καλαμάκι είναι αυτό που σε λίγο θα βάλω στο αναστακό. Είναι η άποψή σου. Ναι, σωστά. Ωραία. Έχω ασχοληθεί, αλλά όχι στο μαγειρικό επίπεδο. Διατροφικό περισσότερο. Εντάξει. Απλά προέκυψε, το ζητήσανε, το έκανε κανένα δύο φορές. Προέκυψε σε μένα. Με περιέργεια, το δοκίμασα για μερικούς μήνες. Vegetarian, vegan. Και τελικά. Τελικά σώθηκα, είμαι στο κρέας πάλι. Δεν το πάσαγε, μη σαν γι' αυτό. Θα γίνει vegan, απλά θα βάλει λίγα πιάτα στον κατάλογό του. Εντάξει. Ένα. Μέχρι εκεί μπορώ να σου κάνω το χατήρι. Ένα.